Με λιτό τρόπο και φυσικά χωρίς την καθιερωμένη παρέλαση τιμήθηκε η επέτειος της 25ης Μαρτίου στην Κέρκυρα. Βρισκόμαστε στο σημείο που από εδώ περνούσε η παρέλαση για να τιμήσουμε την 25η Μαρτίου του 1821. Και στην Κέρκυρα, όπως σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, πλην της Αθήνας, δεν πραγματοποιήθηκε φέτος η παρέλαση στο πλαίσιο της αναχέτησης της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων κατά του COVID-19. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τους πολίτες, οι οποίοι φυσικά με σύμμαχο τον καιρό, πριν το καθερμένο πιάτο της ημέρας, τον τηγανιτό μπακαλιάρο με σκορδαλιά, απόλαυσαν μια βόλτα στην πόλη της Κέρκυρας. Πολύ ωραία είναι. Ελευθερία δεν έχουμε μόνο. Μας γεμίζει, αλλά την αγανάκτηση για το δρόμο που τραβάμε. Θεωρείτε δηλαδή πως ο αγώνας του 1821 ακόμα δεν έχει βοδοθεί, ε? Είσαστε ελεύθεροι αυτή τη στιγμή? Νιώθετε ελευθερία? Πώς νιώθετε εσείς? Άμα δεν έχει ο κόσμος να φάει, ελευθερία είναι αυτή. Και να αρχίζει ο κόσμος να ξαναχαμογελάει, γιατί ο κόσμος είναι ανακατακτισμένος. Γιατί είναι μια μεγάλη γιορτή και 200 χρόνια από την Επανάσταση που ελπίζουμε να είναι πραγματική απελευθέρωση για όλο τον κόσμο ξανά. Πιστεύετε ακόμα δεν είμαστε ελευθερωμένοι και το λέτε λόγω της πανδημίας? Βλέπεις καμιά ελευθερία όταν μιλάμε με μάσκες? Σε καμία περίπτωση. Είναι μια εθνική γιορτή, πολύ σημαντική για όλους. Εντάξει. Για εσάς πώς αισθάνεστε? Περήφανος για τη χώρα μου. Συμβολική μέρα για όλους όσους θυμούνται αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Συγκίνηση βασικά. Κάποιοι σκοτωθήκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι αυτή τη στιγμή και να κάνουμε τη βόλτα μας. Στο κλίμα της εθνικής εορτής, η Κέρκυρα είχε περάσει από χτες, όταν και το ιστορικό Δημαρχείο Σαν Τζιάκομο ντύθηκε στα γαλανόλευκα, προκαλώντας συγκίνηση και δέος στους περαστικούς. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε σε πολλούς Κερκυραίους ότι στον Σταυρό του Παλαιού Φρουρίου δεν υπήρχε ελληνική σημαία, ενώ η πλειοψηφία των κατοίκων δεν ύψωσε τη γαλανόλευκη στο μπαλκόνι του σπιτιού της. Οι ελληνικές σημαίες που κυματίζουν στα μπαλκόνια την 25η Μαρτίου αποτελούν έναν φόρο τιμής των πολιτών σε εκείνους που πολέμησαν το 1821 για την ελευθερία και την σύσταση του ελληνικού κράτους. Βρισκόμαστε στην Οδό Θεοδοσίου και εδώ παρατηρούμε ότι είναι μία από τις λίγες περιοχές που οι Έλληνες τίμησαν με τον δικό τους τρόπο την Επανάσταση του 1821. Ωστόσο, οι πολίτες δείχνουν να κατανοούν πως τα δεδομένα της πανδημίας δεν είναι ενθαρρυντικά και κρίνουν ορθή την απόφαση της μη πραγματοποίησης παρέλασης και άλλων εκδηλώσεων προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Περίεργα, περίεργη εικόνα. Εντάξει, ελπίζουμε του χρόνου να είναι καλύτερα. Νομίζω. Και μόνο που το είδαμε από τις τηλεοράσεις, συμβολικό και αυτό είναι ότι αισθάνεσαι μέσα σου. Λόγω συνθηκών, καλώς δεν μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα. Ελπίζουμε σύντομα όμως να τελειώσει όλο αυτό.